Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνίων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα τελωνία της πρώτης τάξης, δηλαδή επίπεδου διεύθυνσης, πάβουν να λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου με τη σημερινή τους μορφή και συστήνονται στις ίδιες περιοχές με τον ίδιο τίτλο τελωνία Β' τάξης, δηλαδή επίπεδου αυτοτελούς τμήματος. Με αυτή την απόφαση, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα τελωνία της Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Νέας Ορεστιάδας θα λειτουργούν ως τελωνία Β' τάξης από 1η Σεπτεμβρίου του 2016, κάτι που κύκλοι των τελωνιακών υπαλλήλων θεωρούν ως υποβάθμιση των τελωνίων. Να υπενθυμίσουμε πως καθώς είχαν κυκλοφορήσει πριν λίγο καιρό οι φήμες ότι αρκετά από αυτά τα τελωνία θα κλείσουν οριστικά, με αφορμή αυτές, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Μπαλάφας, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής, είχε σημειώσει τον Ιούλιο ότι δεν τίθεται θέμα υποβάθμισης του τελωνίου Κομωτινής, παραμένει στο επίπεδο Α τάξης και θα αναβαθμιστεί περαιτέρω. Ενταφιάστηκαν επιτέλους στο μουσουλμανικό νεκροταφείο του οικισμού Σιδηρός στο Σουφλί οι 5 μετανάστες πρόσφυγες, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχασαν τη ζωή τους στον Εύρο και που για αρκετούς μήνες παρέμειναν στα ζήτητα στα ψυγεία του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Μετά από τον μειοδοτικό διαγωνισμό, στον οποίο προχώρησε το νοσοκομείο, όπως ορίζει το δημόσιο λογιστικό, στον οποίο συμμετείχαν 2 γραφεία τελετών, κατοκυρώθηκε χτες το μειοδότη με τη χαμηλότερη προσφορά, ο οποίος και αναλαμβάνει την ταφή των 5 μεταναστών προσφύγων, είναι του ποσού των 2.950 ευρώ. Αν μεν υπάρχει κάποιο συγγενής που βιώνει την ταυτότητα του θανόντος, τα πράγματα είναι απλά. Αν όμως δεν υπάρχει, τότε σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να φυλαχθεί ισορρός στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών, περιμένοντας μήπως αναζητηθεί ο θανόν και γίνει ταυτοποίηση, είπε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Δημήτρης Αδαμίδης, εξηγώντας την όλη διαδικασία και τόνισε ότι σε όσους δεν αναζητηθούν θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα αρκετών μηνών να γίνουν εξετάσεις DNA και να δώσει την άδεια εισαγγελίας στον καθηγητή ιατροδικαστικής ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της ταφής. Με πίστη ότι το νοσοκομείο Κομωτινής μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα που το ταλαιπωρούν, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς, ο νέος διοικητής του νοσοκομείου Κομωτινής, Γιώργος Φιλιππίδης, ανέλαβε τα καθήκοντά του. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής, τόνισε ότι επιδιώκοντας τη συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους, αλλά και με τους φορείς και τις αρχές του τόπου, θα συνδράμει και εκείνος με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Ροδόπης, διεκδικώντας τη στελεχωσή του με ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ήδη η ανάληψη των καθηκόντων του συνοδεύτηκε και από την πρόσληψη 3 μόνιμων ιατρών. Γνωρίζει καλά, χάρη και στην ενημέρωση και στην συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κομωτινής, ότι η έλλειψη στο προσωπικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Έλλειψεις που οδηγούν στα όρια τους εργαζόμενους, καθώς το νοσοκομείο καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 120.000 πολιτών στον νομό Ροδόπης και βρίσκεται σε διαρκή 24ωρη εφημερία. Θα δούμε πώς θα διεκδικήσουμε νέες προσλήψεις, υπόσχεται ο κύριος Φιλιππίδης. Παράλληλα, δηλώνει κάθετα αντίθετο στις επιλογές συγχωνεύσεων και καταργήσεων των κλινικών. Σε ό,τι αφορά στις κτηριακές υποδομές, υπάρχει και για τον κύριο Φιλιππίδη η προοπτική αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ώστε να καλυφθεί η έλλειψη πόρων σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Η βελτίωση των υποδομών και η προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού είναι στις προθέσεις της νέας διοίκησης. Άμεσος στόχος είναι η αναβάθμιση του νοσοκομείου, δηλώνει υποσχόμενος ότι τα ιατρεία του νοσοκομείου θα εξακολουθήσουν ανοιχτά για τους ανασφάλιστους πολίτες. Όσον αφορά στο νέο νοσοκομείο, ο κ. Φιλιππίδης τονίζει ότι δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν οι προσπάθειες για την ανέγερσή του. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Αυγούστου θα συζητηθεί το θέμα της αξιοποίησης του κτηρίου του παλιού νοσοκομείου Καβάλας, όπως αναφέρθηκε μετά τη χθεσινή συσκέψη των επικεφαλής των παρατάξεων στο Δημαρχείο. Το πρόβλημα έγκυται στην απέτηση του δημοσίου για κατοχή 100% του οικοπαίδου, εν αντιθέσει με το Δήμο που έχει κατοχυρωμένο το 81%. Σε δελτίο τύπου του Δήμου Καβάλας αναφέρεται ότι στη σύσκεψη διευκρινίστηκαν από τις νομικές υπηρεσίες του Δήμου οι νομικές διαστάσεις του θέματος, τοποθετήθηκαν οι παρευρισκόμενοι επικεφαλείς των παρατάξεων και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Ο κίνδυνος αποδυνάμωσης των δικαιωμάτων του Δήμου Καβάλας στο οικόπεδο είναι νομικά υπρακτός και επί της ουσίας ενδεχόμενος, άρα οι διαπραγματεύσεις που ξεκινούν τώρα πρέπει να είναι προσεκτικές και να βαδίζουν σε ασφαλές έδαφος. Να συσταθεί διαπραγματευτική ομάδα που θα θέσει τον Υπουργό της Δυσχέρειας και θα επιδιώξει να λυθούν από κοινού είναι η πρόταση της παράταξης του τέος Δημάρχου Κωστή Σιμίτση.
Να ξεκαθαρίσω ότι ο ιδιοκτησιακό καθεστώς παραμένει στην αναλογία 81% στο Δήμο Καβάλας και 19% στο Δημόσιο. Να εκπονήσει μια επίκαιρη και έγκυρη μελέτη αξιοποίηση του κτηρίου και να ξεκινήσει άμεσα συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την άρση των εμποδίων που υπάρχουν, ζητά από τη διοίκηση του Δήμου, επικεφαλής της παράταξης τόπος της ζωής μας, Μάκης Παπαδόπουλος.